Σε δημοψήφισμα για την απαγόρευση εισαγωγών Φουαγκρά αλλά και προϊόντων ενδυμάτων από Γούνε, οδηγείται η Ελβετία μετά τη συγκέντρωση του απαραίτητου αριθμού υπογραφών από Ένωση Προστασία των Ζώων. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, η Swiss Animal Alliance συγκέντρωσε 106.448 υπογραφέ κατά των εισαγωγών Φουαγκρά και 116.140 υπογραφέ κατά των εισαγωγών Γούνα. Επισημαίνεται ότι για να προκηρυχθεί δημοψήφισμα απαιτούνται τουλάχιστον 100.000 υπογραφές. Στην Ελβετία απαγορεύεται η τεχνική της αναγκαστικής σήτηση πτηνών για την πάχυνση του σηκωτιού προκειμένου να παρασκευαστεί το φουάγκρα. Όμως δεν απαγορεύεται έως τώρα η εισαγωγή προϊόντων που λαμβάνονται μέσω αυτής της τεχνικής. Όπω υποστηρίζει η Φιλοζωική Ένωση, η Ελβετία εισάγει ετησίως 200 τόνου φουαγκρά που αντιστοιχούν στο σφαγιασμό 400.000 παπιών και 12.000 χήνων. Αναφέρομενη στην πρόταση για την απαγόρευση εισαγωγή γούνα, η ίδια Ένωση υποστηρίζει με στοιχεία ότι σφάζονται περίπου 1,5 εκατομμύρια ζώα για τους 350 τόνου γούνα που εισάγει ετησίως η Ελβετία. Το Ελβετικό Κοινοβούλιο και η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση στη Βέρνη απέρριψαν την απαγόρευση των εισαγωγών Φουαγκρά το Σεπτέμβριο, με του νομοθέτε να προειδοποιούν ότι ένα τέτοιο μέτρο κινδυνεύει να οδηγήσει τον εμπορικό τουρισμό στη γειτονική Γαλλία σε βάρο του τοπικού εμπορίου. Επισημαίνεται ότι η Ελβετία έχει ένα σύστημα άμεση δημοκρατία, το οποίο οι πολίτε καλούνται συχνά σε δημοψηφίσματα για διάφορα νέα θέματα.